5 Δεκεμβρίου θα είναι γιορτή δημοκρατίας, νομίζω έχουμε αρχίσει και γιορτάζουμε από τώρα με αυτή την παρουσία. Κυρίες και φίλοι, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Έχω έρθει πολλές φορές σε αυτό το νομό παλιότερα, αλλά αποφάσισα και την τελευταία μέρα της εκλογικής μου εκστρατείας να βρεθώ εδώ στο Κυλκής για ουσιαστικούς λόγους, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα για εκείνη την ξεχασμένη Ελλάδα, την ακριτική Ελλάδα, που πραγματικά πάντα εμείς υπηρετήσαμε ως κίνημα, πάντα σκεφτήκαμε τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, να δώσουμε δικαίωμα και ίσα δικαιώματα σε όλους, πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, να αποκεντρώσουμε εξουσία. Ήτανε και είναι στη δικιά μας παράδοση να στηρίξουμε την επαρχία, να στηρίξουμε τις ακριτικές περιοχές, να στηρίξουμε τον αγροτικό πληθυσμό, το μικρό και μεσαίο επιχειρηματία. Ήταν η μεγάλη συμμαχία των μη προνομιούχων, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Αλλά και σήμερα υπάρχει η εγκατάλειψη της επαρχίας και το λεγόμενο επιτελικό κράτος, το οποίο ακούμε συνεχώς της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά είναι ένα κράτος συγκεντρωτικό, δεν είναι επιτελικό. Είναι συγκεντρωτικό κράτος όπου ξανά όλες οι εξουσίες περνάνε σε ένα μικρό αριθμό, μια κλίκα ανθρώπων, αντί να είναι αποκεντρωμένες στην περιφέρεια. Ξανά υπάρχουν αποφάσεις οι αποφάσεις αυτές βολεύουν τους λίγους, τους ημέτερους και ιδιαίτερα τους ισχυρούς. Ξανά βλέπουμε να μην ακούγεται, να μην υπάρχει επαφή με τον πολίτη, με την περιφέρεια, με την αυτοδιοίκηση. Έχουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία λόγω πανδημίας του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση της χώρας μας, όπου όμως δεν υπάρχει καμία διαβούλευση, καμία επαφή με τον κόσμο, καμία διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, με τον αγρότη, με τον συνεταιρισμό, με την εργατιά, με τη νέα γενιά και τα πανεπιστήμια, με τα επιμελητήρια, τους επαγγελματίες. Όλα γίνονται με αδιαφάνεια στο κέντρο της Αθήνας. Φίλες και φίλοι, ένας λόγος που είμαι εδώ ακριβώς είναι για να διατανώσω και εγώ τη φωνή μου μαζί με εσάς της ανάγκης να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου, να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με όλη αυτή την αβεβαιότητα που έχουμε μπροστά μας, τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, την πανδημία που ζούμε, την πράσινη ενεργειακή αλλαγή και μαζί η ενεργειακή κρίση την οποία ζούμε με τις ψηλές τιμές, αλλά και την ανάγκη να αισθανθεί σιγουριά και ασφάλεια ο πολίτης για τα βασικά του δικαιώματα. Μαθαίνω ότι εδώ δεν υπάρχει ούτε καν μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Εγκατελειμμένη η περιοχή που δείχνει ακριβώς την έλλειψη της πρόνοιας, την έλλειψη της συμπόνιας, την έλλειψη της συνέστησης και της αλληλεγγύης. Γι' αυτό είμαι εδώ, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο ελληνικός λαός ζητά ξανά να δει αυτό το κίνημα με τέτοια παράδοση που έχουμε, με τέτοια προσφορά στον χώρο και στη χώρα, με προσφορά για τον πολίτη, να δει ξανά αυτή την παράταξη να μεγαλώνει, να γίνεται δυναμική, ισχυρή παράταξη, να αγκαλιάσει ξανά όλους τους προοδευτικούς δημοκράτες πολίτες της χώρας, τις λαϊκές δυνάμεις της χώρας που χρειάζονται για να αλλάξει ο τόπος, να καλυτερεύσει ο τόπος, να κάνουμε τις αλλαγές μαζί να αλλάξουμε τη χώρα και να πάμε σε μια νέα εποχή που αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τα νέα παιδιά μας,
για την υγεία μας, για την παιδεία, για την κατοικία, για την εργασία, να ξαναφέρουμε τα παιδιά της διασποράς πίσω στην Ελλάδα, να δώσουμε ευκαιρίες, να στηρίξουμε τον αγρότη στη νέα τεχνολογία που χρειάζεται, να στηρίξουμε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση που θέλει και αυτή να μπει στη σύγχρονη τεχνολογία, είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι στην ψηφιακή εποχή ή στις νέες μεθόδους για την επιχειρηματικότητα. Και αυτό μπορεί μόνο να το κάνει η δικιά μας παράταξη, γιατί η δικιά μας παράταξη έχει μια σταθερά τις αξίες της. Οι αξίες μας είναι η δημοκρατική συμμετοχή, αυτό που βλέπουμε και με αυτή τη διαδικασία την εκλογική. Θέλουμε τη φωνή του πολίτη, γιατί εμπιστευόμαστε τον πολίτη, θέλουμε να έχει λόγο και να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις, αποφάσεις που τον αφορούν. Θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος, τον κοινωνικό μισθό, όπως έλεγε ο Ανδρέας, το πράσινο μισθό, που είναι ακριβώς η σιγουριά ότι υπάρχει πρόσβαση σε ποιοτική υγεία, ποιοτική παιδεία, εργασία, κατοικία, σύνταξη. Και θέλουμε και ένα κράτος που απελευθερώνει τον πολίτη, δεν του βάζει εμπόδια, δεν του δημιουργεί προβλήματα, που δεν υπάρχει μια γραφειοκρατία κεντρική που αγνοεί και πολλές φορές δεν αισθάνεται καν σεβασμό και αξιοπρέπεια πολίτης. Μια γραφειοκρατία που επιτρέπει αυτούς της συντήρησης όταν παίρνουν εξουσία να την αξιοποιούν λέγοντας ότι ναι θα σε βοηθήσω αλλά θα ζητήσω από σένα να με ψηφίσεις ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή να του στερούν βασικά δικαιώματα, να του βάζουν εμπόδια για να του δημιουργούν την ανάγκη να ψάχνει για ένα μέσο, για ένα παράγοντα, για κάποιον ισχυρό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής του. Τελείως διαφορετική η δικιά μας αντιμετώπιση. Εμείς μιλάμε για δικαιώματα σε όλους και όχι προνόμια για τους λίγους και ισχυρούς. Και ακριβώς θέλουμε να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις στηρίζοντάς τους και η απελευθέρωση ακριβώς είναι η αποκέντρωση, η ουσιαστική αποκέντρωση. Είμαστε η μόνη παράταξη, η μόνη παράταξη. Ούτε η Νέα Δημοκρατία αλλά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέβαλε στην ουσιαστική αποκέντρωση της χώρας μας. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει οργανωμένη κοινωνία και ότι θέλει το διέρη και βασίλευε. Η παραδοσιακή αριστερά οργανώνει την κοινωνία αλλά τη θέλει ενεχόμενη από το κεντρικό κόμμα. Εμείς μιλάμε για την αποκέντρωση της εξουσίας για να πούμε όπως έλεγε και ο Ανδρέας το Πασόκ στην κυβέρνηση αλλά ο λαός στην εξουσία. Γι' αυτό είμαι εδώ για να ζητήσω τη στήριξή σας όχι μόνο μεθαύριο σε αυτή την εκλογική διαδικασία αλλά να κάνουμε τις 5 Δεκεμβρίου γιορτή δημοκρατίας και να γίνει το πρόπλασμα με την ευρεία συμμετοχή των πολιτών το πρόπλασμα για να φτιάξουμε ξανά το ισχυρό, συμμετοχικό, προοδευτικό, δημοκρατικό, σοσιαλιστικό κίνημα να σηκώσουμε πάλι τον πράσινο ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Αλλά φίλες και φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω σε ομιλία. Θα ήθελα έστω στο λίγο αυτό χρόνο που έχουμε, γιατί σε λίγο θα είμαι και στη Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο για την τελευταία ομιλία μου, να ανταλλάξουμε και δύο κουβέντες, να ακούσω και εγώ τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας, να απαντήσω στα θέματα και πραγματικά να ξαναβρεθούμε έτσι όμορφα, ανθρώπινα και σήμερα και ελπίζω σίγουρα και αύριο όταν θα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε ένα κυβερνητικό πια πρόγραμμα μαζί σας για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Γιατί εμείς θα κάνουμε την παράταξη αυτή ξανά πλειοψηφική κυβερνητική παράταξη. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θέλω να σας ζητήσω στη μνήμη της πόσης γεννηματά να μην ξεχάσετε τις γυναίκες ότι πρέπει να έχουμε τώρα. Μπράβο, 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 μπράβο. Θέλω να σας ζητήσω να μην ξεχάσετε τον αγώνα για ελευθερίες και δικαιώματα που είναι πάντα επίκαιρος. Και θέλω και στη μνήμη του παππού σας να μην ξεχάσετε τον αγώνα για δημοκρατία, γιατί σήμερα διψάμε για δημοκρατία
και στην κοινωνία μας υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη από αυτό. Δικαιώματα των γυναικών. Δεν είναι μόνο ανθρώπινο δικαίωμα και προχθές μάλιστα αντιμετωπίσαμε, συζητήσαμε για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Ένα ζήτημα που είναι διαχρονικό και ιστορικό, αλλά επίκαιρο είναι διότι τώρα η κοινωνία ξυπνά και το βλέπει. Τώρα υπάρχουν τα κινήματα, τα γυναικεία που το αντιμετωπίζουν. Και μπράβο που το κάνει το γυναικείο κίνημα, όπως θυμόσαστε και η μητέρα μου η Μαργαρίτα, αλλά και κάποια γεννηματά δουλέψαμε να φτιάξουν την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Τα ίσα δικαιώματα, και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δικαίωμα, είναι ότι η κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν η γυναίκα έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες. Και βέβαια, βεβαίως και γι' αυτό τιμούμε και τιμούμε και την Φόφη τη Γεννηματά, η οποία είναι μια δυναμική γυναίκα, παλικαρίσια στάθηκε, παλικαρίσια πάλιξε και έχει αφήσει ένα πλεόνασμα ήθους για όλους μας. Κατάφερε μάλιστα και να ενώσει το χώρο για να ξαναβρεθούμε μαζί, να προχωρήσουμε σε ένα νέο άλμα μπροστά.